Στους δρόμους βγήκαν και πάλι οι νέοι στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Την ώρα που ο Ποντίφικας συναντούσε την πρόεδρο της χώρας, Ντίλμα Ρούσεφ, χιλιάδες νέοι διαμαρτύρονταν για το υψηλό κόστος της επίσκεψης του Πάπα Φραγκίσκου στη Βραζιλία. Ξοδέψαμε περίπου 52 εκατομμύρια δολάρια για την επίσκεψη του Πάπα. Με αυτά τα χρήματα μπορούμε να λύσουμε πολλά προβλήματα στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης. Αυτό που βλέπετε δεν είναι μια θρησκευτική, αλλά μια πολιτική διαμαρτυρία. Δεν έχουμε τίποτα εναντίον του Πάπα. Βγήκαμε στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούμε κατά της κυβέρνησης. Δεν μας σέβονται και αυτό πρέπει να αλλάξει. Ο λαός της Βραζιλίας παλεύει για μια καλύτερη ζωή και θα νικήσει. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, ένας φωτογράφος τραυματίστηκε, ενώ τουλάχιστον ένας διαδηλωτής συνελήφθη από την αστυνομία. Ο στρατός ανακοίνωσε πως εξουδετερώσε αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό που εντοπίστηκε κοντά στο Σάο Πάολο. Την περιοχή αυτή αναμένεται να επισκεφθεί σήμερα ο Πάπας Φραγκίσκος.